Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα την Ταλάντωση. Χοροπηδάνε οι οπαδοί της Μπάγερν και βλέπουμε αυτή την Ταλάντωση. Εσείς αυτό που βλέπετε, το μπορούμε να το εξηγήσουμε, είναι φυσιολογικό? Γενικά υπάρχει πρόβλημα προφανώς. Διότι από Ταλάντωση ξέρουμε πολύ καλά, στο παρελθόν έχουν δημιουργηθεί καταρρεύσεις. Το θέμα είναι τι φταίει. Δηλαδή η Ταλάντωση αυτή, αυτό που λέω, ας πούμε, είναι το πρώτο. Εάν υπήρχε από την αρχή, από την κατασκευή, ή άρχισε να γίνεται τώρα. Δηλαδή τώρα παρατηρήθηκε. Αν παρατηρήθηκε τώρα, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο. Διότι προφανώς κάτι συνέβη, κάτι έγινε, κάτι κακό. Εάν υπήρχε από την αρχή, το πρόβλημα είναι διαφορετικό. Είναι από την κατασκευή. Άρα, επομένως, είναι πρόβλημα, κύριε Καρύδη, εσείς διαπιστώνετε, ανεξάρτητα αν προϋπήρχε, είναι δηλαδή από κατασκευής ή αν έχει προκληθεί μετά, είναι πρόβλημα το αυτό? Δεν σας άκουσα. Προφανώς είναι πρόβλημα. Προφανώς είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλη η Ταλάντωση, κύριε Καρύδη, δηλαδή, είναι μεγάλη η Ταλάντωση αυτή όπως την παρατηρείτε? Αυτή η Ταλάντωση, ανεξαρτήτως αν είναι μεγάλη ή μικρή, γιατί δεν μπορώ εγώ τώρα να πω, μπορεί, είναι συνάρτηση των υλικών, συνάρτηση των ανοιγμάτων, είναι πολύ. Μπορεί κάποια Ταλάντωση να είναι μικρή σε μέγεθος, αλλά να είναι πιο επικίνδυνη από κάποια άλλη που είναι μεγαλύτερη λόγω του ανοίγματος. Πάντως, κύριε Καρύδη, σε κάθε περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί το Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι, γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες οπαδούς. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, και πρέπει αυτό να γίνει άμεσα. Άμεσα, μάλιστα. Μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα και τελικά να έχουμε, ας πούμε, επιπτώσεις δυσμενής. Μάλιστα, κύριε Καρύδη, και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και για τα γήπεδα. Πόσο ελέγχονται, γιατί φιλοξενούν και το Σαββατοκύριακο αλλά και μέσα στην εβδομάδα τις οργανώσεις κυπέλου και πολλούς φιλάθλους. Κατά πόσο έχουν ελεγχθεί αυτά τα γήπεδα, η στατικότητά τους, και ναι, έχουν και παρέχουν ασφάλεια? Κύριε Καρύδη, θα τα πούμε και από κοντά, γιατί είναι μεγάλο θέμα αυτό με το Ολυμπιακό Στάδιο. Θα το ξαναδούμε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στην Κύπρο είχε συμβεί το ίδιο φαινόμενο, ναι, και πήγαμε, το είχαν σταματήσει, δεν το λειτουργούσαν, και πήγαμε και το σταθεροποίησαμε με κατασκευή. Βεβαίως, είναι... πρέπει να ελεγχθεί σίγουρα και άμεσα. Μάλιστα, πρέπει, ναι, να ελεγχθεί, πρέπει να ελεγχθεί άμεσα. Μάλιστα, κύριε Καρύδη, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, τίποτα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Νίκο, ευχαριστώ. Όπως είδες, υπάρχει θεματάκι.